Οι εξελίξεις με την Τουρκία και μάλιστα με φόντο τη συμφωνία της με τη Λιβύη είναι ραγδαίες, με τη γειτονική χώρα να επαναφέρει μια συζήτηση η οποία έχει σχέση με ιστορικούς άξονες. Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, που Ερντογάν υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται, ο πρόεδρος της Τουρκίας έφτασε μέχρι και τη συνθήκη των Σευρών. Ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καλεσμένος στην εκπομπή Αντιθέσεις, έδωσε στον Γιώργο Σαχίνη τη δική του οπτική για το πώς η γεωπολιτική σχετίζεται με την ιστορία. Για να σταθεροποιηθεί το σύστημα Μεσόγειος και ειδικά Ανατολική Μεσόγειος, πρέπει να είναι μια περίοδος που ο κόσμος ολόκληρος είναι σταθεροποιημένος. Για παράδειγμα, σταθερός ήταν, αυτή η περιοχή ήταν σταθερή, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν καταπληκτικά κυρίαρχη σε όλη αυτή την περιοχή. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται στην Ανατολική Αφρική. Έχει μια παρουσία, βρίσκεται στον Περσικό κόλπο, βρίσκεται στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται στη Λιβύη. Να θυμίσω ότι τη Λιβύη την έχασε το 1911. Την ίδια ώρα ο κύριος Μαργαρίτης απαντά στο τι σχέση μπορεί να έχουν οι ενεργειακές πηγές της Μεσογείου με την επιθυμία της Τουρκίας, όπως λέει ο ίδιος, να γίνει η πέμπτη μεγάλη δύναμη του κόσμου. Το γεγονός ότι υπάρχουν ενεργειακές πηγές κατά πάσα πιθανότητα στο βυθό της Ανατολικής Μεσογείου, στο βυθό της Μεσογείου γενικώς. Και οικονομικά, αν θέλετε, είναι πλέον και τεχνικά, είναι πλέον αξιοποιήσιμες αυτές οι πηγές, δημιουργεί κάτι το πρόσθετο. Για να είσαι μια ανερχόμενη δύναμη σήμερα, για να έχεις φιλοδοξίες και επιθυμία, σχεδιασμό, δεν είναι πια επιθυμίες, είναι σχεδιασμοί της Τουρκίας, να γίνει πέμπτη δύναμη στον κόσμο, οικονομική, και αυτό πρώτα απ' όλα θέλει πάρα πολύ χώρο και δεύτερο θέλει ενέργεια. Στην εκπομπή Αντιθέσεις παρέμβαση έκανε ο πολιτικός και πανεπιστημιακός Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος έδωσε τις δικές του απαντήσεις για τα χωρικά ύδατα, το δικαστήριο της Χάγης και την ελληνική ΑΟΣ. Φτάνοντας στα ανατολικότερα όρια της Κρήτης, νότια της Κρήτης, θέλω να σημειώσω ότι ξεκινήσαμε και προσδιορίσαμε απότατα όρια της ελληνικής ΑΟΣ με Αλβανία, με Ιταλία, με την οποία έχουμε συμφωνία για κεφαλοκρηπίδα, και με Λιβύη, με την οποία δεν έχουμε τίποτε. Νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία μετέφερε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, κάνοντας λόγο για απομόνωση της Τουρκίας και για μια ενιαία γραμμή αρκετών χωρών απέναντι στο τουρκικό καθεστώς. Για απομόνωση όμως, με φόντο τον EastMed, κάνει λόγο και ο κύριος Κώστας Χατζηδάκης. Την ίδια ώρα, η τουρκική εθνοσυνέλευση άναψε το πράσινο φως στην τουρκική βοήθεια στη Λιβύη. Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών της και θα βρεθεί μπροστά σε ένα ενιαίο μέτωπο πολλών χωρών, καθώς οι σχεδιασμοί της θίγουν τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Είναι το αυστηρό μήνυμα που στέλνει σήμερα ο αρχηγός Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αν ο Ερντογάν θίξει τα κυριαρχικά δικαιώματα οποιασδήποτε χώρα, βάζω μέσα και τη χώρα μας την Ελλάδα, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτών των πράξεων. Επομένως, καλό θα ήταν να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Έτσι. Και να μην βάζουμε μπουρλότο στην γεωπολιτική σταθερότητα αυτής της περιοχής. Η Ελλάδα θα κάνει αυτό που πρέπει για να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την εδαφική της αρχαιρεότητα. Την ίδια στιγμή, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ προγραμματίζουν την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού EastMed για τις αρχές Ιανουαρίου. Η συμφωνία που αναβαθμίζει γεωστρατηγικά την Ελλάδα αναμένεται να υπογραφεί συμβολικά στην Αθήνα. Ο αγωγός μήκους 1.900 χιλιόμετρων που θα εξασφαλίζει τη μεταφορά του φυσικού αερίου από το Ισραήλ θα διέρχεται νότια της Κύπρου, από εκεί θα φτάνει στην Κρήτη και αφού διασχίσει την Πελοπόννησο και τη Θεσπρωτεία θα καταλήγει στην Ιταλία, όπου θα συνδέεται με άλλον αγωγό. Ο EastMed θα εξασφαλίσει τη ροή του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη χωρίς καμία εμπλοκή της Τουρκίας, κάτι που φαίνεται να εξοργίζει τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν είμαστε νομαδικό κράτος, είμαστε η Τουρκία και έχουμε τα πάντα. Για το σκοπό αυτό μπορούμε να θέσουμε και εμείς εφαρμογή τις δικές μας κυρώσεις. Έχουμε και εμείς πολιτικά προβλήματα όπως έχουν και οι Αμερικανοί. Ωστόσο έχουμε και τις δικές μας εναλλακτικές. Ο αγωγός θα προχωρήσει ό,τι και αν κάνει το καθεστώς της Άγκυρας, ξεκαθάρισε σήμερα και ο Κωστής Χατζηδάκης. Προχωρούμε στο σχεδιασμό μας με ψυχραιμία αλλά και με αποφασιστικότητα, χτίζοντας μια πολυδιάστατη ενεργειακή
εξωτερική πολιτική η οποία ενισχύει τη χώρα και τη γεωστρατηγική της θέση.